Εν τω μεταξύ, η αλήθεια είναι πως εδώ και λίγες μέρες, από την περασμένη εβδομάδα την Παρασκευή, έχουμε λάβει και ένα βίντεο από το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού στη Μόσχα και συγκεκριμένα από τη Διευθύντρια, την κυρία Γιαννίτση, στην Κόκκινη Πλατεία, μας έγραψε ένα βίντεο και μας το έστειλε και μας στέλνουν ευχές. Με τους ανθρώπους αυτούς επικοινωνούμε και έχουμε κρατήσει επαφή. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Ένα λεπτό είναι και επιστρέφουμε, αξίζει. Αγαπητοί φίλοι, από το κέντρο της Μόσχας, την καρδιά της ρωσικής πρωτεύουσας, την Κόκκινη Πλατεία, με φόντο το μαυσολείο του Λένιν και τον Άγιο Βασίλειο, σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά, ευτυχισμένο το νέο έτος, με υγεία, χαρά, ευδαιμονία, καλοπροαίρετους ανθρώπους στο διάβα σας και δημιουργία, χαμόγελο, ό,τι καλύτερο και φωτεινότερο. Μαζί σας το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού με έδρα τη Μόσχα, όλη η ομάδα μας και εγώ, η διευθύντριά του, Δώρα Γιαννίτση. Σας αγαπάμε. Είμαστε μαζί, είμαστε ένας ενιαίος κόσμος. Μαζί είμαστε ισχυρότεροι, στεναρότεροι, πνευματικά εμπλουτισμένοι και ειλικρινά ευτυχισμένοι. Από τη Μόσχα με αγάπη. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Μάλιστα, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν παραγματοποιήσει ζωντανές συνδέσεις. Εγώ να πω ότι και ο Δημήτρης πριν ο οποίος έπαιξε μπουζούκι εκεί στην καρδιά της Μόσχας, συνεργάζεται με το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού. Σωστά. Σωστά, και Εύη. Να πούμε βέβαια ότι οι άνθρωποι εκεί στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού τις παραδόσεις τις κρατάνε. Ναι. Και τώρα για τα Χριστούγεννα είχαν και πολλές εκδηλώσεις. Με κάθε ευκαιρία δηλαδή προσπαθούν να μίσουν και τους Ρώσους της περιοχής εκεί στη Μόσχα στην ελληνική κουλτούρα. Είναι μία από τις πολλές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο πολλών πρωτοβουλειών που θα λάβουν εκεί οι άνθρωποι του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού. Μία από αυτές είναι η ζωντανή μουσική στην καρδιά εκεί της Μόσχας με πρωταγωνιστή πριν από λίγο το Δημήτρη.